Βρισκόμαστε στην περιοχή της Παναγίας, πιο συγκεκριμένα στην οδό Λάμπρου Κατσόνη, εδώ που πριν λίγες ώρες κατέρευσε ένα παλιό οίκημα ακριβώς από πίσω μας. Δίπλα μας έχουμε τον κύριο Τσιτσιλικάκη Παναγιώτη, κάτοικο της Παναγίας. Κύριε Παπατσιτσιλικάκη, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε λόγο για τα παλιά εγκατελειμμένα κτίσματα. Δεν γίνεται πρώτη φορά ο λόγος, Γιάννη, για τα εγκατελειμμένα σπίτια. Συγκεκριμένα, εχθές, αν όποιος είδε τηλεόραση, είδε ότι βγάλαμε στον Άγγελο το τζέλιο, βγάλαμε σπίτια στη Μεχμεταλή, στη Θεοδόρου Πουλίδου κτλ. Αυτά είναι έσχη για μας εδώ. Εάν περνούσε ένας άνθρωπος εδώ, τι θα γινόταν αυτό το πράγμα? Γιατί δεν το καταδαφίζανε και βάλανε μια ταμπέλα εδώ, προσοχή, κίνδυνος, λέει, κατάρρευσης? Αντί να βάλουν αυτή την ταμπέλα, η οποία έμεινε πραγματικά. Να, μπράβο. Μας έμεινε η ταμπέλα, δηλαδή, για τα συντρίμια. Να, μπράβο. Αυτά τα συντρίμια όλα είχαν κλείσει το δρόμο, ήρθαν εδώ απέναντι. Γιατί να γίνονται αυτά τα πράγματα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, είναι διατηρητό αυτό και δεν το κρεμάει ο Δήμος ή η αρχαιολογία? Και δεν είναι η πρώτη φορά που το τονίζετε κι εσείς ως κάτοικος, αλλά και μέσα από τη συχνότητα της τηλεόρασης του Σέντερ, ούκο λίγες φορές αναφερθήκαμε σε τέτοιου είδους ζητήματα. Αλλά τελικά κάπου κολλάει, κύριε Τσιτσιλικάκη. Μάλλον κολλάει στην αρχαιολογία. Ότι είναι διατηρητέα, ότι είναι παραδοσιακά κτλ. Ναι, αλλά ποιο φαίνει την ευθύνη για τις ανθρώπινες ζωές που μπορεί να χανόντουσαν εδώ? Υλικές ζημιές, αν είχε ένα αυτοκίνητο κτλ. Δεν κατάσταση αυτή, να πούμε. Εγώ θα πρότεινα και στο Δήμο και στο Σύλλογό μας, να μαζευτούμε μια μέρα επάνω στο Σύλλογο, να συζητήσουμε, να πάρει ο Δήμος πρωτοβουλία, και ο Σύλλογος και εμείς σαν κάτοικοι της Παναγίας, να μαζέψουμε υπογραφές όπως κάναμε για τη Μεχμεταλή, το έδειξε χθες ο Τζέλιος, για τη Μεχμεταλή, για να καταδαφιστούν αυτά τα οικήματα. Εγώ συγκεκριμένα, στο σπίτι μου απέναντι, συγκεκριμένα υπήρχε ένα τέτοιο παλιό σπίτι. Μετά από ενέργειες που κάναμε εγώ και η γειτονιά εκεί, με υπογραφές, με αυτά, καταθέσαμε στον εισαγγελέα το χαρτί. Ο εισαγγελέας έκανε δικαστήριο και έδωσε την άδεια στον ιδιοκτήτη να το καταδαφίσει μέχρι τις πέτρες. Δηλαδή να κρατήσει ουσιαστικά τα θεμέλια. Να, μπράβο. Και είναι πεντακάθαρο και αυτό. Αυτά που θα πέσουν τα σπίτια, να πούμε, θα γίνουν εστία μολύσεως, θα πετάει ο άλλος σε μια σακούλα σκουπίδια και ούτω καθεξής. Δεν κατάσταση αυτή. Εγώ θα πρότεινα το Σύλλογο και το Δήμο. Και σήμερα Δευτέρα, συνεργεία του Δήμου. Του Δήμου, ναι. Καθαρίζουν και κάνουν. Να καθαρίσουν το τοπίο, να πούμε. Αυτή δεν είναι κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση εδώ είναι κι άλλα, έτσι, στην Παναγία. Αν είναι, άμα σε πάρω και κάνουμε μια βόλτα, θα σε βγάλω. Να, το παραπάνω, άμα το δεις, έτοιμο είναι και αυτό. Αυτό μόνο για μία ακόμη φορά να πούμε, το μόνο που μένει μετά από αυτήν όλη η ιστορία εδώ στη Λάμπρου Κατσόνη είναι αυτή η πινακίδα που κάνει λόγο για προσοχή κίνδυνος κατάρρευσης. Δήμος Καβάλας, η κατάρρευση ήρθε, η επόμενη μέρα ήρθε, τα συμπεράσματα νομίζω ότι πρέπει να τα βγάλουν φίλτρες. Ο Δήμος πρέπει, να πούμε, να διαφερθεί, να καταδαφιστούν αυτά τα πράγματα, να πούμε. Θα θρηνήσουμε άτομα. Και εδώ μπορούμε χαρακτηριστικά να δούμε ότι σταθμεύαν αυτοκίνητα, θα μπορούσε να υπάρχει ένα σταθμευμένο όχημα, καθώς υπάρχει και ταμπέλα του Δήμου Καβάλας, πινακίδα ειδική, που κάνει λόγο για ελεγχόμενη στάθμευση για τους κατοίκους της περιοχής της Παναγίας.